Η ανάδειξη της Λάρισας ως συντονίστριας πόλης της ομάδας εργασίας του Παγκοσμίου Δικτύου των Πόλεων που μαθαίνουν της UNESCO για την εκπαίδευση στην ενεργό πολιτιότητα υπήρξε μια μεγάλη τιμή και αναγνώριση των προσπαθειών της πόλης για την προώθηση της εκπαίδευσης ενεργών πολιτών. Η ανάληψη αυτού του ρόλου ήρθε σε μια ώρα μεγάλης ευθύνης. Σε μια εποχή που η πανδημία COVID-19 ήταν μια μεγάλη πρόκληση για τις τοπικές κοινωνίες. Σε συνεργασία με την άξια ομάδα της πόλης Γιονσού και με σημαντική υποστήριξη από το Ινστιτούτο Διαβίου Μάθησης της UNESCO, επιχειρήσαμε αυτά τα 2 χρόνια να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για ένα γόνιμο διάλογο μεταξύ των πόλων. Παρά τους περιορισμούς που επιβάλλει η πανδημία, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, συναντηθήκαμε με πόλεις από όλο τον κόσμο. Ανταλλάξαμε καλές πρακτικές και μοιραστήκαμε τις σκέψεις μας για το μέλλον της δημοκρατίας και το ρόλο των πολιτών σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Η επιλογή να προσπαθήσουμε να γίνει η πόλη μας μια κοινωνία μάθησης δεν ήταν τυχαία. Ήταν αποτέλεσμα ενός γενικότερου προβληματισμού. Πώς στηρίζουμε τους πολίτες και ειδικά αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση? Πώς προετοιμάζουμε την πόλη για τις νέες κρίσεις που έρχονται? Τι πόλη θέλουμε? Επενδύσαμε σε μια διαδικασία μετασχηματισμού και αλλαγής και διαμορφώσαμε κανάλια επικοινωνίας και συνέργειες ανάμεσα στις τοπικές αρχές, τους φορείς και τους πολίτες. Κατοχυρώσαμε θεσμικά το εγχείρημα της πόλης που μαθαίνει με τη συγκρότηση επιτροπής με τη συμμετοχή 80 περίπου φορέων της πόλης. Οργανώσαμε δράσεις στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, των οικογενειών της πόλης. Αναδείξαμε την αξία της αλληλεγγύης και φιλοξενούμε στην πόλη μας 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Γίναμε η πρώτη ελληνική πόλη του Παγκόσμιου Δικτύου Learning Cities της UNESCO, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο και σε άλλες ελληνικές πόλεις. Η πρώτη ελληνική πόλη που βραβεύτηκε από την UNESCO για τις προσπάθειές της τον Οκτώβριο του 2017 στο Κορκ της Ιρλανδίας. Και το 2018 με την οργάνωση μιας επιστημονικής ομάδας ιδρύσαμε μια καινοτόμα δομή άτυπης εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο των Πολιτών, που έχει ήδη 2 ευρωπαϊκές διακρίσεις και χιλιάδες συμπολίτες στα εκπαιδευτικά του προγράμματα. Το ξέσπασμα της πανδημίας στις αρχές του 20 επηρέασε βέβαια αυτή την πορεία. Λειτουργίες προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα. Πολλά προγράμματα αναβλήθηκαν. Νέες διαδικτυακές δράσεις οργανώθηκαν, χωρίς να έχουμε την όποια ανάλογη εμπειρία. Χρειάστηκε να εκπαιδευτεί το προσωπικό μας. Να αλλάξουμε πράγματα που θεωρούσαμε μέχρι τότε δεδομένα. Μια από τις πρώτες ενέργειες ήταν η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενημέρωσης με τον τίτλο «Λάρισα μαζί» για το συντονισμό των δράσεων των φορέων και των ομάδων της πόλης. Πολλοί ήταν οι εθελοντές και οι τοπικοί φορείς που ανέλαβαν δράση για τη στήριξη ευπαθών ομάδων. Για παράδειγμα, μια ομάδα από απόφοιτους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας κατασκεύασαν μάσκες για ευάλωτες ομάδες όπως οι πρόσφυγες. Οργανώθηκε για πρώτη φορά στην πόλη ολόκληρη σειρά από διαδικτυακές συζητήσεις για τα αποτελέσματα της πανδημίας σε τομείς της καθημερινότητας. Οργανώσαμε δράσεις για την υγιή πόλη, διαδικτυακά προγράμματα για στήριξη της τρίτης ηλικίας, όπως προγράμματα γυμναστικής, εκμάθησης χορών Λάτιν αλλά και θεατρικής παιδείας, διαδικτυακές σχολές γονέων για τις οικογένειες της πόλης. Η Λάρισα ήταν η μόνη ελληνική πόλη που οργάνωσε κύκλο μάθησης για εκατοντάδες εκπαιδευτικούς της πόλης για την εξαποστάσεως εκπαίδευση σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας δώσαμε φωνή στους νέους μας. Δημιουργήσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας με τη συμμετοχή δεκάδων οργανώσεων και φορέων νέων ανθρώπων. Και βέβαια, το Νοέμβριο του 20 οργανώσαμε «Από κοινού με τη Γιονσού» και με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Διαβίου Μάθησης της UNESCO το Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο με τίτλο «Ενισχύοντας την εκπαίδευση ενεργών πολιτών σε τοπικό επίπεδο». Πώς συνεχίζουμε? Η κλιματική αλλαγή πια είναι σε όλους ορατή. Πολλοί συμπολίτες μας περιθωριοποιούνται χτυπημένοι για μια ακόμα φορά από την οικονομική κρίση. Τα φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας πληθαίνουν. Υπάρχουν θέματα με τη δημοκρατία, με τη συμμετοχή των πολιτών. Είμαστε πια σε μια νέα περίοδο. Υπάρχει ένας παγκόσμιος διάλογος και επανεξετάζεται ο τρόπος λειτουργίας των πόλεων. Η λειτουργία των πόλεων είναι συνυφασμένη με τη διαμόρφωση των ανθρώπινων σχέσεων. Σε όλο και περισσότερες πόλεις σε όλο τον κόσμο επισημαίνεται η ανάγκη εκπαίδευσης του πολίτη για μια
διαφορετική αντίληψη για το δημόσιο χώρο. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να απομακρύνουμε τα αυτοκίνητα από το κέντρο των πόλεων μας, με στόχο να γίνουν βιώσιμες και υγιείς, ανθεκτικές στις νέες κρίσεις. Στη Λάρισα πήραμε τις αποφάσεις μας. Επενδύουμε σε ήπιες μορφές ενέργειας, στα θέματα ίδρυυσης και φωτισμού των πόλεων, σε έξυπνα συστήματα στάθμευσης, που αποτελούν τα απτά παραδείγματα μιας πόλης του μέλλοντος. Τα τελευταία 5 χρόνια αναπτύσσουμε πάνω από 25 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, πολλαπλασιάζοντας έτσι την κίνηση των ποδηλάτων και παροτρύνοντας ιδιαίτερα νέους ανθρώπους να τα χρησιμοποιούν ως το βασικό τους μέσο μετακίνησης. Προωθήσαμε τη στροφή της πόλης σε πολιτικές βιώσιμης κινητικότητας. Ήρθαμε σε σύγκρουση με παραδοσιακές πεποιθήσεις και στάσεις των πολιτών, με πεπερασμένες πολιτικές ενίσχυσης της χρήσης του αυτοκινήτου. Αναπτύξαμε εκπαιδευτικά προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής από τους παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία. Και προσπαθούμε για τη διαμόρφωση των όρων ενός δημοκρατικού δημόσιου διαλόγου με τη συμμετοχή πολιτών και φορέων. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Οι πόλεις που μαθαίνουν καλούνται σήμερα να προωθήσουν την ενεργό πολιτιότητα, μεταμορφώνοντας τοπικές κοινωνίες και πολίτες. Στη Λάρισα λέμε συχνά ότι η πόλη είναι πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι της. Η διασφάλιση της δημοκρατίας είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Και εξαρτάται από την εκπαίδευση, τις ανθρωπιστικές αξίες και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε να μιλάμε για το κοινό καλό. Πρέπει να συνεχίσουμε το έργο που ξεκινήσαμε για να οικοδομήσουμε έναν ειρηνικό, δημοκρατικό και βιώσιμο κόσμο.